τον Τσιφάκη που σίγουρα θα αποθεωθεί μαζί με τους παίκτες του όταν με το καλό γυρίσει στην Κρήτη, όταν σηκώσει ψηλά μαζί με όλους τους άλλους το κύπελο. Φανταζόμαστε τι θα γίνει στο Ηράκλειο από τους χιλιάδες φανατικούς φίλους της ιστορικής ομάδας. Από την άλλη, τιμή, δόξα και χειροκροτήματα στον Ηρακλή. Στάθηκε άκρη γιατί έπεσε πάνω σε ένα σπάνι. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό. Εμείς θα λέγαμε ότι είναι υπερβολικά στενός και κάπου πρέπει να υπάρχει μια ικανότητα. Μας ξαναδίνουν το πέναλτι που απέκρουσε ο Τσιφάκης του Ζήφκα. Ένα άλλο έστειλε ο Ζούμπι Άουτ για τον Ηρακλή. Το τελευταίο ο Αδάμου απέκρουσε ξανά ο Τσιφάκης. Έδωσε το κύπελο στον Όφη. Χειροκροτήματα όμως και για τους δύο πρωταγωνιστές, και για τον Ηρακλή και για τον Όφη. Αξίζουν πραγματικά χειροκροτήματα, ήταν η ηρωική προσπάθειά τους. Και είναι αυτές οι τελευταίες εντυπώσεις που μένουν σίγουρα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε πολλές απαιτήσεις από παίκτες που έχουν να παίξουν περίπου ένα μήνα και που καλούνται να παίξουν τελικό κύπελλο Ελλάδας λίγο πριν 2 Ιουλίου. Η φιλαρμονική πεανίζει, οι διαιτητές, οι παίκτες του Ηρακλή περιμένουν υποτικά κι αυτοί. Θα περάσουν από το χώρο των επισήμων να παραλάβουν κι αυτοί τα αναμνηστικά τους μετάλλια. Οι κριτικοί φίλαθλοι πανηγυρίζουν, άλλοι κλαίνε σαν μικρά παιδιά. Το κύπελο στο χώρο των επισήμων περιμένει τους θριαμβευτές, περιμένει τους νικητές που θα ανέβουν σε λίγο σιγά σιγά να εδώ το κύπελο με τον πρόεδρο ακριβώς πίσω από το κύπελο της ΕΠΟ, τον κύριο Αλυμίση. Είναι οι μεγάλες στιγμές, είναι οι πρωτόγνωρες στιγμές της επιτυχίας για τον Όφη που κατακτάει το κύπελο παλικαρίσια, για τον Όφη έτσι που θα παίξει το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Και να εδώ ο Τσιφάκης που αποκρούει και ξανά μικρόφωνο στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο. Ο μεγάλος τελικός έχει τελειώσει. Είμαστε στην εξέδρα των επιστήμων όπου βλέπουμε τον Τάκη Περσία να σηκώνει το κύπελο. Όφη είναι νικητής στα πέναλτι. Βλέπουμε και τον πρόεδρο του Όφη, τον κύριο Παπαμαθεάκη. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της κριτικής ομάδας που κατακτάει το κύπελο. Τάκη Περσία, μια δήλωση. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Όφη κατακτάει το τρόπαιο. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον Όφη. Γιατί μια επαρχιακή ομάδα κατάφερε και στο κατεστημένο το μεγάλο. Από εδώ και πέρα όποια ανήκει στο πλάτο μεγάλων ομάδων. Γιώργο Πλαστέ, μια δήλωση. Αποδείξαμε ότι είμαστε από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, τίποτα άλλο. Ο Γρηγόρης Καραλαμπίδης, ο σκόρερ. Γρηγόρη, μια δήλωση για την τηλεόραση. Νομίζω ότι και τελευταία στιγμή στα πέναλτι λίγο τύχη. Πέσαμε και καλά νομίζω. Δικαιώθηκαν οι κόλλοι μας. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή. Ο Νίκος Ανόπλια. Σας είχα πει και πριν στη διάρκεια της παρατάσεως ότι ίσως φτάσουμε σε απέναντι και οποιοδήποτε χειρός κερδίσει. Σήμερα όμως κερδίσαμε και έναν τερματοφύλακα. Ευχαριστήρια στον Ομίλο. Ευχαριστήρια στην Ανακή. Ο Χρήστο Βασιλείου. Τι να πω, είμαι πολύ συγκινημένος, τι να πω. Την νίκη μας συγχαρίζουμε στον κόσμο του Όφη. Ο Γιάννης Σαμαράς. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν κάτι φανταστικό το πρώτο τίτλο. Αυτό το θέλαμε για τον κόσμο του Όφη, τίποτα άλλο. Ο Γκουλής. Κέρδισαν το κύπελο. Τι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος και βραχνιασμένος. Ο Παπασιλείου. Το κύπελο συγκρίτη. Ο Μιχαλίτσιος. Δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένη στιγμή για να αποδεχτεί αυτό από αυτήν εδώ πέρα. Ο Ανδριανίδης. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα. Ευχαριστώ. Ο Καριώτης. Το χαρίζουμε στον κόσμο μας. Το πρόσωπο του τελικού, ο Τσιφάκης. Συγκινημένος. Βασιά, πολύ βασιά. Τι άλλο έχει να πει. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τον κόσμο της Κρήτης και όλους τους συμπαίκτες μου και τον προπονητή μου. Τίποτα άλλο. Ο Ίσης, τι έχεις να πεις. Τι να πω τώρα, είμαι πολύ ευχαριστημένο από την Ελλάδα, από την ομάδα μου, όλο για Ηράκλειο, αυτό το κύπελο, για την οικογένεια μου, είμαι πολύ ευχαριστημένο.
ο τύπος. Συγχαρητήρια, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και τι να πω, δεν ξέρω τι να πούμε. Τα έχουμε χαμένα. Ο Χωσάντα. Τι να πω, οι παίχτες μου κάνανε το ρότερο δώρο για τον γάμο μου σήμερα. Τίποτα. Ο Τινός. Τι να πω. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα, λέω και πέτα σιγά μου. Είναι ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του Όφη. Τι έχεις να πεις. Τον αφαιρώνω σε 124 που βουέ. Ο Ευγένιος Κέραλτς με το κύπελο. Κύριε Κέραλτς, μια τελευταία δήλωση. Κύριε Κέραλτς, μια τελευταία δήλωση πριν φύγετε από το Ολυμπιακό Στάδιο. Τι πρέπει να πω τώρα. Πάμε με το κύπελο στο Συγκρίτη. Και ήταν πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω με λίγο τύχη με το πέναλτι, αλλά είχαμε καλή προπόνηση πάντα με το πέναλτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και ο Παντελής με το κεφαλιτάκι, γενικός αρχικός του Όφη. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Το χαρίζομαι σε ολόκληρο τον κρητικό λαό, όπου και να βρίσκεται. Ευχαριστώ. Το διαιτητικό τρίο είναι ο Μελέτης, ο Βουσαράς. Κύριε Βουσαρά, δικαιώθηκαν οι προσδοκίες σας ότι θα γινόταν ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύω να μείναν ευχαριστημένος ο κόσμος από το παιχνίδι μου. Γιατί ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πώς ήταν τις δύο ομάδες, είχαν δύναμη, αντοχή. Ήταν, με βοηθήσαν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βουσαρά. Περιμένουμε τους μεγάλους ηθημένους. Η ομάδα του Ηρακλή έφτασε τρεις φορές στο τελικό. Τη μία μόνο κατόρθωσε να πάρει το κύπελο. Ο αρχηγός του Ηρακλή, ο Σάββας Κοφίδης. Σάββα, τι έχεις να πεις. Ο Δανίλο Παπαδόπουλος. Μια δήλωση. Ο Στάκης Αναστασιάδης. Με τον κύπελο αυτό τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Γεωργίεφ. Τι να πω με αυτό τώρα, τα πέναλτι είναι τύχες. Τύχες. Ο Λευκόπουλο. Τι να πούμε, αφού εισευαριστήκαμε εκεί πέρα, πολύ γρήγορα εισευαριστήκαμε. Αυτό πιστεύω το ξέρω όλους. Ο Αδάμου. Τι να πω, έτσι πως βέζαμε ήταν εδώ με έναν μανιστήριο πάρα πολύ. Τόμι. You are the next year again. We take it next year. Θα πάρουμε το επόμενο υποζήτη. Ο Λιάδης, ο κύριος ο Καραΐσκος, ο Ζήφκας, που δεν μιλήσαμε. Καρδιέρα στον Όφη. Η αμπλωματική, ο Μαλουμίδης, τελευταίος είναι ο Χρήστος Αρχοντίδης. Τι έχεις να πεις για το τελικό. Τι να πω, θα πέραν δύο λόγια. Κύριε Αρχοντίδη, είστε ο μεγάλος ετοιμένος. Μια δήλωση, περιμένω στη Θεσσαλονίκη να ακούσουν την άποψη του τεχνικού του Ηρακλή. Θέλατε να φέρετε το κύπελο στο Λευκό Πύργο, δεν το καταφέρατε. Όχι, δεν είμαστε ο ηττημένος. Απλά δεν πήραμε το κύπελο. Διότι όταν φτάνει η ομάδα να χτυπάει πέναλτι, κάποιος κερδίζει, κάποιος είναι πιο εύστοχος. Ήταν πιο εύστοχοι οι παίκτες του Όφη, πήραν το κύπελο. Το πρόβλημα είναι για μένα ότι δεν έπρεπε η ομάδα να ισοφαριστεί όταν προηγήθηκε. Δηλαδή, αν ηρεμούσε λίγο το παιχνίδι, δεν θα είχε προβλήματα πλέον στην ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και οι αλλαγές που γίνανε του Παπαδόπουλου βοήθησαν από και μετά και ισορρόπησαν και το παιχνίδι. Όταν φτάνει κανείς στο πέναλτι, εκεί είναι τα πράγματα. Οι Εγγλέζοι που όταν έρχονται ισόπαλοι σε ένα παιχνίδι το ξανακάνουν, δεν μάθουν τα πέναλτι. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Αρχοντίδη. Αυτά από την απονομή. Μικρόφωνο πάλι στον Γιάννη Αργυρίου. Μίλησαν λοιπόν τον Αλέκο Θεοφιλόπουλο και τον όλοι πρωταγωνιστές. Είναι το κοντράστ των συναισθημάτων. Οι κριτικοί πανηγυρίζουν και φανταζόμαστε. Και από ό,τι μας πληροφόρησαν τα τηλέφωνα της S2 έχουν σπάσει κυριολεκτικά από κριτικούς φιλάθλους που ευχαριστούν την τηλεόραση για την μεγάλη χαρά που τους έδωσε. Οι παίκτες του Όφη έκαναν τον γύρο του Τριάμβου, έχουν σηκώσει τον προπονητή τους, τον Ευγένιο Γκέραρτ, τα χέρια ψηλά, το κύπελο κοντά τους, το φιλάνε, κάνουν σαν μικρά παιδιά. Πανηγυρίζουν περίπου 5.000 με 6.000 κριτικοί φύλαθλοι από την Αθήνα αλλά και από τη Μεγαλόνισσο που ήρθαν με κάθε μέσο εδώ για να ενισχύσουν τον κυπελούχο πια Όφη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθειά του. Πέρασαν και οι τιμένοι αξιοπρεπείς, σεμνοί
μπροστά από τους δέκτες σας, τους είδατε. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Ηρακλής χρειάζεται τα χειροκροτήματα όλων. Ήταν ένας άξιος συναλής, άτυχος αν θέλετε, αλλά και μόνο η συμμετοχή του σε έναν τελικό για πέμπτη φορά στην ιστορία του είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, με την νίκη, με το θρίαμβο του Όφη ολοκληρώνεται και η ποδοσφαιρική σεζόν του 1976-77. Όφη Κυφελούχος, ο Ηρακλής φιναλής, η αυλαία πέφτει, ραντεβού από όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και ευχαριστίες πολλές από όλους εμάς εδώ προς εσάς που ήσασταν κοντά μας περίπου 2 ώρες. Καλή σας νύχτα.